Το Άγιο, μην αντανέλθαμε μου. Απόδον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξό μου. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδωκα ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίζεις. Δυσία το Θεό, πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενός. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σιώ και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήρσε επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και λέησον ημάς. Άγιο του Θεού πρέσβε, περιμόνη τη συμπαθία των ολοκληρωμένων και την αγάπη Χριστού Πάτρε και σεβόμενο ελέημου συνών, να στράφουν τη λαμπρότηση του μόνο ελέημου Θεού δεχείων καθαρότητων Ιωάννη Γέγονα, δύο σε μακαρίζομαι. Άγιο του Θεού πρέσβε, περιμόνη τα δύο αιώνα, αίδια νέμοντα σκοπό, σοφολογισμό, Πάτερ Ιωάννη. Πάτερ Ιερότατε, η λάξο των αφθάρτων, περηφανώ τα άφθαρτα και νυν του ουρανού περιπολίε που όσοι είναι σωμάτι χωρί το κυρίω άσομε, δόξου γαρδε δόξαστε. Άγιο του Θεού πρέσβε, περιμόνη. Ότι ο ελέους δοτήρ χαριτός σου του ηλίμωνε πριν όσοι ενδιάνιεν, ελέησε πολλού στη μεσητεία Εγένου, γάρ παράκληση ψυχών, πενήτων και προμηθεία Ιωάννη Πάσο, Θεόφρον ιερότατε υπεραγία, θα το έχει σώσει εμάς. Είναι τους κάτω, ότι σάνος είναι ανέψιε, ο μόνος πάντων Θεός μήτρα να πυρόγαμον, υπέδει και σαρκώς φανείς, είναι ομοιώματι, τες εχθράς των εσώτικων ελεθών, η ειρήνη είναι μεσήρευσεν και ζωή είναι βράβευσεν και θεία να πολύτρωση. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, αρβίες σου μάγκαρδες, μυστικές αρβέμαν πλουσίως των ψυγέντα μου λογισμών, ως τάχην τον ύμνο σου προσφέρειν, τεσσές πρεσβείες καταξίωσον όσοι του Θεού πρέσβη, περιμόν ρημάτων ροές σου, ως εξεδέμ, πανόρθιε νύλε, προερχόμενε προφανώς, το πρόσωπο να πάνε ενάως της Εκκλησίας καταρδεύουσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δογμάτων και λόγων ο ποταμός, των σών θεωρήμων τας καρδίας των ευσεβών, αρδεύων ποτίζει της ευών, δε καταποντίζει τα αυτών ευσεβών συστήματα. Κυρίν και ήγηρσε όλος τον να μην εξέμισεν, έβας τες ακοές, ιών ψυχοφθόρων, ο αλάστορ και δυσμενής Χριστών, δε τεκούσα θεομήτων, της τι του βλάβει εθεράπευσης. Άγιε του Θεού πρέσβε, περιμόν ευπρεπή ω περκόρη εξέλιον Στέφανον, επιφερωμένη υπόθεση αξιάγαστη του λέγοντο, η ευσυμπάθητο χάρη που σε αφελκομένη σε προστίον ελίο. Άγιε του Θεού πρέσβε, περιμόν ηρών επιθρόνων ψήφου Θεού, ένδοξε πατέρ Ιωάννη καθίση καθάπερ άγγελο, είπε πολίτευση ειρηνικά σαν αφέρον ιερά, θυσίαστε το πανεκτήμονι. Άγιε του Θεού πρέσβε, περιμόν την πολύ συμπαθία τη συμπαθή κύριων, πάτερ θεραπεύων, δίκτων σάρκα, πτωχεύσαν τα πτωχή, σε πύρκε σα ξένου, σε στέγου συνήξα, πληρωτή από στάξιων θείων γενόμενο. Και νυν και υπεραγία θεατό και σώσον ημάς, επίση Παναγία του παντό αίτιο, διπερβολίνε πλαχανία, θέλων εσκήνωση και καθηγία, σε των ανθρώπων ουσίων παραβάση, πρώτερων εξοριστή σα. Όσοι του Θεού πρέσβε, περιμόν είναι τα χαρίσματα πάτερ του πνεύματο φέρι σου. Ο λογισμός του της πονηρίας λογισμούς απεδίωξες, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, μήρων ευωδέστατον της προσευχής ημίν έμπνευσας, ιερουργέ δια θεωρίας πρακτικής εκτιθέμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έμπνευσας δόγματα, ή ουράνια πάνσοφε, ως εκ πηγής και της Εκκλησίας του στροφίμου σε πλούτησας, και νυν και Αγίος αιώνας των αιώνα μην, νέκρασον το φρόνημα του της αρκός, ημών πάναγνα, η την πηγή της Αθανασίας, της ανθρώπης πηγάσασα. Άγιο του Θεού πρέσβευε, περιμόν καθαρών καταγωγήν όθηση Αγία Τριάδο Όσια και Ναού Θείου Κοιμήλιων και Αρχιερών Ακροθύνιων. Άγιο του Θεού πρέσβευε, περιμόν την πολύ συμπαθία σου κύριο προσέχων, ω συμπαθέστατο στην ψυχή σου καθηγία σε Ιωάννη Πάτερ Ιωράντοτε. Άγιο του Θεού πρέσβευε, περιμόν έντολο να κατέσχει του γεγονό εργάτη του πανεκτήρμονο και επίση αγαθών αυτού εν σκηνέ Αγίων Απλιζόμενο. Υπεραγία θεωτό και σωσόν ημά, ίεσαι μου τα τραύματα χώρε τη καρδία και κατεπόδεσουν τη ψυχή μου τα κινήματα και Θεού παρθένε τα θελήματα. Όσοι του Θεού πρέσβευε, περιμόν επανάγα και πάνσοβε τη των παθημάτων εχμαλωσία με, ω αντίληκτον και τίμημα το Θεό προσάγων τα σεντεύξη σου. Όσοι του Θεού πρέσβευε, περιμόν ιερό, αντατέταξε τη εν Χριστώ Σοφία στα δόγματα, δοκιμάσας διασκήσεως σε αυτόν παμάκαρ προεκάθυρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την λογισμόν άπαν ύψωμα Πάτερ, επερώμενον εν ταπείνωσας, την πλημμύρα της Σοφίας σου αφανίσας ούτων των μνημόσων. Και νύν και αίγιε στους αιώνας των αιώνα μη,
Ο Πατρίς είναι ίδιος και ως Θεός Λόγος το πριν ασώματος, επεσχάτων σε σωμάτωτε, εξαγνώνε μάτων σου πανήματε. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν του νεκροθέντες δίκτων, εκ των νέκρων συνεπούσιων, Πάτερ σοφέ, μιμούμενος σε σταυρό της κόσμου και της πάθησαν, και ζωής υπερκοσμίου κατεξιώθης αξιάγαστη. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν μακαρίς μου εξιώθης πράος, ευσυμπάθητος, ειρηνικός γενόμενος, και ποινόντων αρτός, αδιαπάνητος, και πενήτων χορηγία, περιβολήτη, τη γύμνη τεύουσα. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν θείες με θέξεις Πάτερ, κατακαλυνόμενος, ή απεράγγελος, το Θεό αμέμπτος ιερουργή σας και πιστούς καταφωτίζοντες ιερές διδασκαλίες σου. Υπεραγία Θεού και σώσον ημάς, της κοτεστήσαν ψυχή μου, της φιλιδονίης, του βίου αγνή πανάμω με το φωτί, το σώ, ταύτη κατήβασον, ή το φως Χριστόν τεκούσα, της αγνωσίας κότος λίοντα. Όσοι του Θεού πρέσβη, περιμόν, σοφίας αρεγόμενος πάνω σε τις εν Θεού σπουδαίους κατέλοιπες, του βίου πάσαν προσπάθεια. Όσοι του Θεού πρέσβη, περιμόν γνωστός, ή τον επέκεινα γνώσεως, Θεοφάτερ νοητός κατήλυφας, ενός η Θεία μοιούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την εφέλινσε της όβρης της γνώσεως, Θεοφόρε, πάσαν, κατακλείζουσαν την αγνωσία γινώσκων, και νυν και Αίγιος Όνος των αιώνων αμήν, ως κρίνουν αναμέσων οι κλάμπουσαν των ακανθών, ευρών ανυμφίως σε παρθενομήτωρη γάπησε. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν δέησε συγκινηστίε σχολάζουν και αγνύπτω των Θεών οικετεύων οπτασιών και οράσεων θείων κατεξιώτη Θεόφρα Πανόλμη, μειούμενο των υπερενών διανία σοφέ καθαρότητη. Ο Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν ω άγγελο μετά σώματο Πάτερ, επηγή σε πολιτεύσω θυσία, ειρηνικά σε ανεμάκτου τη πίστη, συντριμμένη καρδία και πνεύματι, μακάρι το ποιητή Ιωάννη προσφέρω γηθόμενο. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν ο βίο σου υπερήλιον λάμψη συμπαθία, επαφανήκεν ακτίνα των σκοτεινών έφου εξελαγνούσα, στον δεωμένων παινία πανόλβιε θαλβούσα, του κρυμνότου των δεινών κρατούμενο θεόπνευστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά, νοήσατε στη γόρη προφήτα μυστηρίου σου, παρθένε του βάθου προφητικό προκατήγγυλαν τούτων, πρωταγωγούμενη θείο εν πνεύματι και νύνη μη περηφανώ τα σκουβάσε, ορώτη πιστεύομαι. Όσοι του Θεού πρέσβη, περιμόν σοφία στη δωρεά κοσμούμενο και των βίων πολιτεία Φεδρίνα, ιερουργό εχρημάτη αστείο, τον πλαστουργό μεσητεύων και πλάσματι και γέγονα περηφανή και περίπλεπτο πάντα διδάσκαλο. Όσοι του Θεού πρέσβη, περιμόν το όρι των αρετών προσήγησα και το θείο καλυφθή, πάντερ γνώφο, παραθεού των δογμάτων τα πλάκα, τα θεογράφου σε δέξο πανόλμια και δεύτερο σημείν μοσή, νομοθέτη σε δείχτη τη χάρητο. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, ιέρευσα σε αυτόν εκουσίω, μυστικό ω εθελώθη τον θύμα, τον πλαστουργό παριστάμενο νύλε και θεωρία και πράξη κοσμούμενο, μνημόνευον και ημών των πιστό εκτελούντων τη μνήμη σου. Γεννήν και έγιο σώνα στον αναμήν, ειδώντε συμβολικέ εμφάσει του θρυπτού σου μυστηρίου το βάθο, ότι Θεό εργαστή σου σκηνώσει, οι θεηγόροι προφήτε προήγγυλαν, πανάμουμε και την ημίς, τα σεκβάσεις, ορώντες και δοξάζομαι. Άγιο του Θεού πρέσβη, περιμόν ρίξεις λόγους του σωτήρου σε βεβαίωσες και μακαριζομένος, είναι τάγης, χορόι, πάρξας, ελέγχον και καθαρός το πνεύμα, τι Ιωάννη Θεοφόρε. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν μέλητος, γεύσης η διτάτη, μετε νύνεκτε, εις δόκιμο χρυσόνωση, τη πλουσία σου γάρ, προσέχον προαιρέσει ο ποιητής πλουσίας, συγχορηγεί τις αντιδόσεις. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν φέγγι τριάδος, ανεσπέρου, λαμπρινόμενος, τεράποτες τριάδος, σου θυμώντας ενή, φωτίζεις με λογούντας ευλογητός η Κύριο Θεός εις τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, μόνη τον έρετε τριάδος, απηγαίνησας, εν δύο τες ουσίες, υποστάσει μία, ορώμενον παρθένο, μελωδούμε Κύριε, ο Θεός ευλογητός. Όσοι του Θεού πρέσβη, περιμόν καταρδόμενος, Πάτερ ιετής ουρανής, όχθης πολύφορος, καρπούς ωραιοτάτους, προσάγων το δεσπότη, τους εμπίστη γραβγάζοντας τον Πατέρον ημών, Θεός ευλογητός. Όσοι του Θεού πρέσβη, περιμόν εις είπα μάκαρ γλώσσα, καταράκτας δογμάτων, αλλά πετάσεις αερέσεως την πλάνη. Συντόμως, κατακλείζει τους πιστούς εκδιδάσκουσα, ο τον Πατέρον Βουάν Θεός ευλογητός, η δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, πολιτείαν αγγέλων με τα σώματος Πάτερ εν γη ευείωσας, και θείες θεωρίες, των άνω θεαμάτων εν ετρύφα σκέψαλες, ο τον Πατέρον ημών Θεός ευλογητός, γεννήν και Αιγύψου Σόνος των Αναμήν, παρθενικής εγνηδίως ερκωθείς επιεφάνης, η σωτηρία ημών, διώθω τη μητέρα ειδότης Θεοτόπων, ευχαρίστως κραυγάζουμε με τον Πατέρα ημών Θεός ευλογητός. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν φωταπία στέρων Χριστός, εν ύψη της Εκκλησίας, αναδείξας, Πάτερ, δια σου βέλποντας πίστη φωτίζει, ευλογείται πάντα τα έργα των Κύριων και περιψωτής πάντα στους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν ελίων. Ελεήμον όφης πράος, εξυπάθητος άγχος, Πάτερ, πλούτος, πεντωμένων και στολή και έντοιμα γίνεται
γυμνητευόντων, ευλογείται μέλπον τα έργα των Κύριων και υπερήψω της πάντας του αιώνας. Άγιε του Θεού Πρέσβη, περιμόντου του Μάρκου, θρόνου, ιερός, εγκόσμησας, έργης, εν θέης, ξέρετος Πάτερ, ειρημοσύνη, τη συμπαθία, εν ελεήμων, όθεν, υπερ πάντας και έκλεισε, τους εν συμπαθία εκλάψαντας Αγίους. Υπεραγία Θεοτό και σώσε εμάς, ερήτρου ζώντος όθης Παναγίας, κίνομαι εξού πίονες, ή θάνατο θέρτε στη ζωή πληρώμεθα να βοώντας, ευλογείται πάντα τα έργα των Κύριων και επίληψου της πάντας τους αιώνας. Όσοι του Θεού Πρέσβη, περιμόν αρετής αντίκου, της τελείας αγαθών των πρώτων αγαπήσας και δες αυτούν είναι αστραπές λαμπόμενος τραυγάζης, τον Κύριον ημίτη και περιψούνται εις πάντας τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μονοστικήν πλουτίσεις επιστήμην, πρακτικής επέβης ευδοκίας της χάριτος μαρμαρυγάς, εκπέμπων της βοώση τον Κύριον ημίτη και περιψούνται εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοσμικούς θορύβους αποδράσας, ησυχίας όρμου προσορμίστης και των παθώντας προσβολάς, ενέκρωσης καυγάζων τον Κύριον ημίτη και περιψούνται εις πάντας τους αιώνας. Γενήν και ήγιος σε όλους τον αιώνα μήνα ασφαλώς γινώσκω της Παρθένε, τον εξού τεχθέντα Θεών λόγων, υμνούμεν σε πανευσεβώς, η πίστη μελωδούντες τον Κύριον υμνείται και περιψούται εις πάντας τους αιώνας. Άγιο του Θεού Πρέσβη, περιμονίδου σε μετατέλος, μέσον συλλαμβάνει διάς Αγίου Πατέρα, νήματι γερότα τη τιμή, η Πάτερ προς μνέμουσεν. Άγιε του Θεού Πρέσβη, περιμόνω όρθρο σου σήμερα, Πατέρ Ιωάννη, φωταγή σου εξέλαμψε κοίμηση, φωταγωγούσα του πίστη σε μακαρίζοντα. Άγιε του Θεού Πρέσβη, περιμόνω σε ρίτη τη χωρία των αρχιέρεων, των προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, των μεθυμών, μεθών, μνημόνευε Πάτερ, το ανενιμούντο σε. Άγιε του Θεού Πρέσβη, περιμόνω θήκη, ένθα κοίτα, Πατέρ Ιωάννη, το ιερό σου και άγιο λήψαν πηγή θαυμάτων υπάρχει, εσύ προστρέκουσε. Υπεραγία θα το και σώσουν εμά. Φανή απλανητέρω, ρανών παρθένα το λογισμό σε στένομενων πλάτινων. Χωρητικών χαρισμάτων θείων ενδεικνύουσι. Όσοι του Θεού πρέσβη, περίμονε ειρηνή τα προσπαθία τη κοσμική, τα δεσμά και Θεό συγκινόμενο σε καθορών πάτερο, αλάστορ βαρβαρικά, συντριχημία σε γυρελή, σου νομίζων των σταθερών, τη θεία δε προνοία, τα στούτου διεκρού σου μηχανουργίε Παναίδη. Όσοι του Θεού πρέσβη, περίμονε πλουσίε διαλάβων μαρμαριγέ και δι' αυτών διδαχέ πολυτρόπη ελάμπρινα, τον ευσεβό πίστη προσιόντων, σίδα ψυχά και γάρ κρατήρι πάνω σου φενίλε τη σοφία, τον καθαρό τα χείλη προ πελάσα, εξίδλησε αθώρο και τη ποθούση μεταδέδοντα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα διέρευσε προ τίμω πάτερ σε αυτόν. Μυστικό ω αμόμητον σφάγιον, τον πλαστικό τούτον η γάπη σε ειλικρινό, που νύν το φρόνο πάνω σου φενίλε, παριστάμενο εκτενό, δυσόπη του εμπίστη, τελούντα σου τη μνήμη του επιτυχίου τη λαμπρότητα. Και νύν και ήγκε στου αιώνα των αιώνα μην. Ανόρθωσε Παρθένε τη γυναικό το ολίσθημα λόγων κοίησε τον ανορθούντα, του κατεναγμένου στου αγαθών και κρατεών δυνάμεων, των διαφλαγμία υπερβολή εξού σωματοθέντα και σώσαντα των κόσμων τη παδοκτόνη αυτού πάθεση. Έτσι και την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν. Σου διλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέρου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων του μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι ελεήμουν αγνώμη αναλαμβών, ευσυμπάθητο ο αυτής προς επαρκών, το χείρισε δε εις αιτίο ανιθεόπνευστε διά του το κλείσει την πράξη κατάλληλα, παραπάνας Μακαραγίους ερωτήσεις. Θεέν οδοτήσε του ελέους μεγάλος, Θεόφρονη λέησε και φεδρός κατελαμπινέ ιεραχά πανόλβιε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφή συγχωρήσαστε, εις εορτάζος υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καταλαμπρίνα σου τον ούτε θεωρεί. Εξήρεξο, καρταδεύαν καρδίας, νύλε Θεοφόρε, τον πίστη αριωμένων σορδιδαχών, το πόμα το διαβιέστε και καθαρών, και τιμών των τη μνήμη σου, την φωταυγείτε και σε πτήν, ως ιόν εγκαλό πείσμα και παρακολουθήν.
Πατέρα το καύχημα. Και νυν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Των εξ αιμάτων σου άγνωσον το θέντα και υπεραίνει ανεξούς εμήν τεκθέντα. Επί ξύλου κρεμάμενων μεσο κατών κακούργων ορός ατας πλαχαήλης και μητρικός τεχνούσα ευασίμη τεχνων αιμών της ηθία και αφαντός οικονομία σου διήσε ζώσα στο πλάσμα σου ανημός σου το έσπλαχ. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Κύριε ελέησον της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Συ Κύριε Σιγάρι βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον πλούτον τον σώνε σκόρπισε στη σπένηση και των ουρανών τον πλούτον είναι απείλυφας Ιωάννη Πάνσοφε και δια τούτο πάντε σε γερέρομεν εκτελούνται στη μνήμη σου της ελεημοσύνης ο επώνυμε. Της ελεημοσύνης ο επώνυμε. Ίδιον κάλος ενθεί στη ψυχή ησίαν αγάπη και την ωραίαν συμπάθειαν κόρη ωραίος και κοσμημένη, την ελεημοσύνην κλάδης ελέας εν την νυχτία ψευδός Ιωάννη αιώρακας, η λαρώση φεγκομένη εάν χτίσει με φίλην και σύνικον, άξωσε ενώπιον του Βασιλέως Χριστού και πιστή του σκοπού διήμαρτες της ελεημοσύνης ο επώνυμε. Της ελεημοσύνης ο επώνυμε. Κάτι του αυτομηνός μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος Ιωάννης φαίνης ιδούς και σκορπίσας οποία Χριστό νυν παρεστός λαμβάνει όχι το ακτεάνων δύο και δεκάτη ελεητής η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου πατρός ημών Νίλου του Ασκητού η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου πατρός ημών Μαρτίνου του Θαυματικού Επισκόπου Φραγκίας η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Αχιά. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μαρτίνου Επισκόπου Ταρακίνης. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνων Αντωνίου και των Συναυτό. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Αρσάκιος Ξύφτελιούτε. Τι αυτή ημέρα Όσιος Νίνος, ο Επικοινουρίας, ασκήσας εν της ορίης της Μεγής της Λαύρας του Άθος, ο μεταθάνατον μυροπλήτης γενόμενος και πολλούς των ασθενών ιασάμενος εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Λέωνος Τυπής εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Σάββας ο Νικδελής και Σαμολαδάς ο Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1726 ξύφη τελείωτε. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο κατά το έτος 1732 εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εκ της ενορίας των εξμαρμάρων ξύφη τελείωτε. Τε σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Λέγετος, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφήσω με φεδρός πανηγυρίζουν και ασογηθόμενος θα αυτής την ίσω. Σύμπαντα εν της εκτής οδός σου, σίγαρα πυρώνει.
σωτηρίαν πραβεύουσαν. Ανδρίως πατήσαντες γέροντες έψαλον υπερήμπητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός η. Δινούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον παιδάς ευαγής εν τη καμίνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο τότε μεν τυπούμενος νυν δεν ενεργούμενος νυν οικουμένην άπασαν αγύριψαλούσαν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερήψούτε εις πάντας τους αιώνα. Πατέρα του φωτός, εν ύμνους θυμώντες, μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκλήτως των σεραφήμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτωνε. Έπρεψε με την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού γαρβατουλή, Μακάριος είμαι πας έγενε, τη τιμιωτέρων των χερουβήμ, και δοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσης εν μεγάλη αδυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενναίαν και γενναίαν της πονουμένης αυτού, την τιμιωτέρα των χερουβήμ εξωτέρα να συγκρίνουν στον Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτος ευρακείων οι αυτούς, εις πόρτις εν υπερηφάνους, διάν η αγαλίας αυτών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ, εξωτέρα να συγκρίνει στον σεραφή, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθημέρι να στάξω από τη μειωτέρα των χερουβήμ
Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθέων Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Ότι σε νους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να πέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν τον μιμητή. Υμνήσομεν Ιωάννη, όπως χρεών από κοπήν και λύση επιμελημάτων, διαφωτιχόμεν πάντες. Στον δακρύον ερδίες, την συμψυχήν εκ μιάνας, μιλε Θεόφρον της όπη, τας των ψυχών ημών πρίνε, ακαθαρσία στον πόθο, σε ανυπνούντον και ζέση. Αποστολή εκπεράτων, συναχριστέντες εκάθε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ εκέθε. Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Και σε μέση τριανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον τη εντάχει. Χρυσοπλοκότατε πήγε και δωδεκάτη είχε πόλης, ηλίος τάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, ως γαλουχής τον δεσπότη. Εν είτε τον Κύριο εκ την γης δράχοντες και πάση άφησε.
πύργαλα τα χιό κρίσταλο, πνεύμα κατεβίδω στο ποιούτε το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα συμβουνή, ψήλα καρποφόρα και πάσε κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και ταπεινά τερωτά. Βασιλίσι γης και πάντες λαοί άρχονται και πάντες κριτές γης. Νεανίσι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεοτέρω ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάσης οσίης αυτού της Υιής Ισραήλ λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κοινό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίω. Ευρεθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτό και η Σιών αγαλιάσου επί το Θε, το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού εχωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίω ψαλάτως αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραή σε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτό. Εϋψώς του Θεού εντολάρικη αυτό και ροφέν δίστομη εν τεσσεσίν αυτό. Του ποιήσε ειδίκης εν της έθρεση ελεγμούς εν της λαής. Του θύσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους ενδόξου αυτού εχειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτο δόξα αυτή έστε πάση σωσής αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, Μακάριον υπάνσοφε, όφθης ελέους πηγή, υπερβάστους ελεημονάς, ελέη και η τιμής, την αγάπη της παίνηση, της ενδέηση αδικουμένηστε, πάντα συλλέης επισκεπτόμενος, τόσο ασθένης αή, πληθή χμαλώτονται, ελευθερών συμπαθών της πάσχουσι γύμνους ενδύονται. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαρτηρίο και κιθάρα, εν αιών θείων αθλήσαντε, το εκ πηγής προέλθον Ιωάννου του Μάκαρος, του και ελεήμονος και Θεό ελεήμονη, το εν τριάδι Θεό βοήσατε, ο εν αγής της ελεήμωση, αναπαυόμενος, σώσον τους ευχές αυτούς αγαθός, πόθο εορτάζοντας την Θεία μνήμη αυτού. Εν είτε αυτόν εν την πάντα και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, άπας φιλεότων σύλλογος, ανθή επέν χαρά και ασμάτως συλλέξαντες, τι εμπνεύσει πνεύματος, ασματοπλοκών στέφανων, το Ιωάννη, το ελεημονή, μέτεψε βίας, απάντες πλέξονε, προς αυτόν κραυγάζονται σαν οι Χριστόν, Άγιε οικέτευε, ελεηθεί με ημάς. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δεύτε η πίστη εν άσμαση, υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πνεύμασιν εν ουρανόν. Αγαθόν εύρεν απόλαυσιν εις και ημάς αξιώσον ο Θεός ευχές αυτών δια το μέγα σου και πλούσιον ελέον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ανήφευτε παρθένε ή των θεών, αφράστος η λαβού σας αρκεί, μη την Θεού του υψίστου, σώνει και τον παρακλήσεις δέκου παναμόμε, η πάση χορηγούσα καθαρισμόν των πτεσμάτων, νυν τα σημονή και εσύ ας προσδεχομένη, δυσό πίσω θύνε πάντα σημάς. Το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεών και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον.
νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός. Αγίος ισχυρός. Φιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου, το λυτρούμενο φορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε νελέη και εκτριμή, τον επιπλώτανε να αγαθεί την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα εντού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο, και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υξήρμος ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος,
ου χιστέλος οπιθύνθεται ουδέις τον αιώνα μιλή, ου κατά σανομίας ημών ευχήσε ημί, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδω και λιμή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχουσε ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνα βημώντας ανομίας ημών. Καθώς η Κύρη Πατήριους οχτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες με. Άνθρωπος σε σου φόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άθος του αγρού ούτως εξαθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει όντις φυλά τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ, ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού, ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Ελάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, για υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα να γενιουρεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σώτο το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθάτω υπαρχόντες επ' του Υιούς ανθρώπου εις ουκ εσ' σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντες τη διαλογισμή αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριο το Θεόν αυτού. Το ποιήσατε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσον τα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιού τα κρίμα της αδικουμένης, διδό τα τροφή της πεινώσης. Κύριο λείπε επιθεμένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς τους προσιλήτους. Ορφανό και γύρα αναλήπτεται και οδόν αμαρτωλών απανεί. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα, ο Θεός σου σιώνει γενεά και γενεά. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, εν αγίστα πάστος, ψαλώντας η αλληλούια. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίστα πάστος, ψαλώντας η αλληλούια. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίστα πάστος, ψαλώντας η αλληλούια. Σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και ο υπαρθένου Μαρίας αντρέπτος εν ανθρωπής
Ιησούς, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημά. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, λάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον, με τα πάντων των Αγίων πνεύματος αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Δι' αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ε, τη βασιλεία σου μνήσθη τιμών, Κύριε, όταν έρθε τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραήν, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί κορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστει όταν ονειδήσως ημάς και διώξησε και ύπος υπάν πονηρό ρήμα καθημόψευδόμενοι ένε και μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός πολλής εν την ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το στόμα μου λαλείς η σοφία και η μελέτη της καρδίας μου συνεσύ. Εν τη υπομονή σου εκτίσω τον μισθόν σου, Πατέρος, τες προσευχές αδιαλύτως εγκαρτερήσας, το στόχος αγαπήσας και τούτης επαρκέσας, αλλά πρέσβε με Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελέημον μακάριε, σωθήνε τας ψυχάς ευλογητός η Χριστέ ο
των σοφός τους αλλήλς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα του Αγίων και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλανθρώπε δόξαση. Thank you.
Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα,
Διε μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε, και ενώ μην ευρύσει ο κλέπτης, ουκ έρχεται ή μην ακλέψει και θύσει και απολέσει, εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθης υπέρ των προβάτων, ο μισθωτός δε και ουκόν ποιμήν, ουκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκουμε υπό των αιμών, καθώς γινώσκει με ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αουκέστη εκ της αυλής ταύτης, κακή να με διαγαγήν και της φωνής μου ακούσωση. Και γεννήσετε μία πείμνη εις ημίν. Δόξαση Κύριε. Άκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των εντυπωλητά αυτή, των ευλαβών, προσκυνητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Οίκου τούτου και των δούλων του Θεού, Δημητρίου Ιερέως μετά της οικογενείας αυτού και της τιμίας συνοδείας αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμου κτητόρων του Αγίου Οίκου τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάντα ευσεβώς κειμένο και πανταγού ορθοδόξων. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτου λαού του, το κοπιόντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστούντος λαού, του επεκτεθωμένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να πέφουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, η πίστη υπέρ των κατηχουμένων τα ηθόμε. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελεήσουν ότι λάβουν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατηχούμενοι της εφαλάσσιμων το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζος. Του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία.
ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ημάστε. Κοίτα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Oh.
Oh.
Κύριε ελέησον. Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενου. Κύριε ελέησον. Τον λάβο όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Πάσχο Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Πάσχο Κύριε. Και άφηστε των αμαρτιών και των προβλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Πάσχο Κύριε. Κατά τις συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Πάσχο Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέτα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυροθέτατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα. Και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τα στραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύ Πατρί και Υιώσι προκινούμενο και συδοξαζόμενο τον αλήθεια διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών εβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει.
αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και μετά το Πνεύματος σου ακούσομεν της καρδίας έχομεν προς τον Κύριο ευχαριστήσομεν το Κύριο αξίων και Σα εκ των
εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Συμφέροντα τις ψυχές μου, κύριε, τον κόσμο, παρά το κύριο τη σώμεθα.
χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου του σώμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα να πέσει τα ειρηνικά και καλή απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησώμεθα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώ. Συ Κύριε. Και καταξίω σου ετοιμάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρήτως τον μάν επικαλείστη, σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εμπής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ασκήσαντος εν της ορίης της μεγίστης λαύρας του Άθο, ο μεταθάνατον μυροβλή σας και δια τούτο μυροβλή της καλούμενος εν ειρήνη τελείωται. Νίλος ο θαυμάσιος εγεννήθη στην Κομόπολη Άγιος Πέτρος της Κινουρίας, η οποία είναι απικία των Αθωνητών. Βαρβαροθήσεις δε της λέξεως αντί αθωνείται τσακωνείται και ο μέγας βασιλεύσης Κωνσταντίνος, κατόκισε εκ του όρους άθωνος εις Πελοπόννησον αφιερώσας τον άθωνα εις κατοικίαν των μοναστών. Οι δε κινουρίτες, πάντες είναι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, εκ των οποίων κατήγεται ο Άγιος ούτος Νίλος, τον οποίον έλαβε εκ νεότητος αυτού ο θείος του Μακάριος ιερομόναχος και εξεπαίδευσε τα ιερά γράμματα και τα σαρετάς του ελφόντες ομού κατόκισαν εις το εκείς ευρισκόμενον ιερών μοναστήριων μαλεβή καλούμενων, τιμόμενον επωνόματι της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και εις αυτό το μοναστήριον εισήχασαν ο λίγων καιρών. Ήταν ο θείος του Αγίου Νίλου Μακάριος, προσεκάλεσε τον αρχιερέα του τόπου και τον εχειροτώνησε ιεροδιάκονον και ιερομόναχον εκεί στο μοναστήριον Μαλεβή. Ποθούντες όμως να έβρουν θειωτέραν ζωή, αφήκαν την πατρίδα των και φίλους και συγγενείς και πήγαν στο Άγιον Όρος του Άθωνος. Περιερθώντες δε εν το όρι τα ιερά καταγώγια, ήλθον εις το μέρος του σπηλαίου που εισκύτευσε ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ότι καθώς οι πατρίς των ή το Άγιος Πέτρος λέγεται,
ούτω κατά την θείαν οικονομία και εις τα όρια του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου κατόκισαν, ως μιμητέ και κληρονόμη της εκείνου υψηλής ασκητικής πολιτείας και εις Αγγέλου. Ήτο δε τότε πανέρημος ο τόπος και ακατοίκητος, διότι η σκήτη καψοκαλίδια καλούμενη, ύστερον έγινε κατά το έτος 1740, αλλά ούτε τα κελιά της κερασιάς ήσαν τόσων των συγαστηρίων του Αγίου Σημαίων. Τούτων των τόπων οι δόντες εχάρισαν και απελθόντες εις τη λάβρα του Αγίου Αθανασίου υγόρασαν των τόπων διέν φλωρίων. Και όσους κόπους κατέβαλον να καθαρίσουν τα σύλλας και άκανθας φαίνονται την διαθήκη του Αγίου Μακαρίου. Και επειδή από την επωνυμία του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου και από την πατρίδα των οσίων του Αποστόλου Πέτρου, όπως εκαλείται, ονομάστε όπως εκείνος Αγία Πέτρου, έκτισαν εκεί και ναό της υπεραγίας Θεοτόκου και της Υπαπαντής, επειδή εγνώριζαν την τέχνη της ζωγραφικής, τον εζωγράφησαν και εστόλισαν με ιερά σκεύη και άμφια και βιβλία. Ο δε θείος Νίλος καταφλεγόμενος εζήτη τόπων ερημικότερων και ευρών εν σπήλαιων κατάκρυμνων και από τα δύο μέρη φοβερών εις την θέαν δια το κρυμνώδες, έκαμε παντίας μηχανάς και κατέβη σε αυτό αείμνηστος και έμεινε εκεί μόνος μόνο το Θεό προσευχόμενος και καταγινόμενος εις θεωρίας. Και άλλος κανείς δεν τον ήξευρε. Ήμοι εκείνος ώστις τον οδήγησεν και κατέβη προς αυτό και εκεί έμεινε έως τέλους αγνώριστος, αγωνιζόμενος ο Μακάριος. Όποια δε δάκρυα έχησε ποταμιδών και πόσους αγώνας, αγρυπνίας, γονικλησίας, τάσης και νηστείας υπέμεινε. Και πόσας φαντασίας και φοβερισμούς εδοκίμασεν από τους δαίμονες, ή την εσέπασκο να τον διώξουν από εκεί, και πόσες πάλιν αγγελικάς οπτασίας και παρηγορίας είδεν, αδύνατο είναι να διηγηθεί της. Βλέπουν λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός την καρδία μου, και την υπομονή που είχε τον εδόξασε με αγγελική παράσταση τη οσίας κοιμήσεώς του, ή της έγινε κατά το έτος 1651 την 12η Νοεμβρίου. Το δε Άγιον του σώμα ενεταφιάστη πλησίον του σπηλαίου, το οποίο Άγιον του σώμα ανέβλησε μύρον ευόδες και έτρεχε εκ του σπηλαίου κάτω εις την θάλασσαν χιλιόμετρο. Εις ακουστήσεις δε της φήμης τακτικά ήρχοντο τα πλοία και ελάμβανον το μύρον ως αποκρίνης αριόμενη το οποίον ιάτρευε πάσαν ασθένεια. Ονομάστη δε ο τόπος αυτός Καραβοστάσιο. Εκεί δε εστάθηκε το πλοίο όταν ήρθε ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης και δεν είδε να τον απλεύσει πως ως έως ότου τον έβγαλαν οι ναύτε εκεί και εισκύτευσε εις το σπήλαιόν του ως διηγείται ιστορία. Όθεν ο Άγιος Νίλος ονομάστηκε Μυροβλήτης, δια το Άγιον Μύρον όπεραν έβλιζε το Άγιον του Λείψανον ως άνωθεν ύπονο. Ο δε τάφος του έμεινε επί πολλούς χρόνους αγνοούμενος, διότι μίαν φοράν ηθέλησαν δύο μοναχοί γελιώτε να έρθουν να έβρουν το Λείψανον του Οσίου, ελθόντες δε με αξίδες ήρθησαν να σκάπτουν τον τόπο. Ότε εξέφνης έπεσεν άνωθεν του σπηλαίου μία πέτρα μεγάλη και συνέτριψε του ενός τον πόδο από τα σκέλη και έπεσεν ως νεκρός από τους πόνους οδυνόμενος. Ο δε άλλος μη δυνάμενος να τον βοηθήσει ούτε να τον εκβάλει από τον τρομερόν εκείνον τόπο, εκκίνησε να υπάγει να φέρει ημίωνον και να έρθει με άλλον αδελφό να τον σηκώσουν. Έμεινε δε μόνος εκείνος ο αδελφός βοών και μουγκρίζων και ιδού του εφάνει ο Άγιος Νίμος, η σχήμα μοναχού και τον ηρώτα τι έχει και τι του συνέβη. Και ο αδελφός του εξηγεί το έργο νόπερ ήρχισαν και την πληγή νέγει ο Άγιος και πώς ετόλμησες πτωχέ χωρίς την βουλή του Αγίου να επιχειρήσεις διού των έργων κινδυνώδες πλην ιδού ότι ο Άγιος σε θεραπεύει και πρόσεχε στο εξής χωρίς το θείον θέλημα να μην από τον μας έργον υπέρ την δύναμή σου και με το λόγο νίκησε το συντριβέν του αδελφού σκέλος και παρευθύς έγινε υγιής ο αδελφός ο δε Άγιος έγινε άφθαλμος. Και χαράς πιστής ο αδελφός εκκίνησε προς το κελίο του. Καθοδόν απήντησε τον συναδελφόν του, ως της ήρχε το μεζό να τον σηκώσει και ως τον είδον υγειά, έμειναν εκστατικός και δόξασαν τον Θεό αμφότερο και τον Άγιον μεγάλος ευχαρίστηκε. Έκτοτε λοιπόν δεν ετόλμησε κανείς άλλος να αναζητήσει το λείψανο του Αγίου Νίλου. Κατά το έτος 1815 ο μοναχός της Εχμάλωτος με το ονομαστής, ο οποίος έπασχε από δαιμόνιων χαλεπών και σπάσιμων στα δίδυμα, τον ιάτρευσε ο Άγιος Νίλος και πολλά σοπτασία έδειξε εις αυτόν και του προείπεν εις πόσους κινδύνους έχει να υποπέσει το Άγιον Όρος και την επανάσταση που της έγινε και την έφοδο των αγαρινών, αλλά και άλλα προεφήτες σε τα οποία σώζονται και γραμμένα, εις βιβλίων ολόκληρων.
εις τας πολλάς λέγω ταύτας μου θεσίας, όπου του είπε πρόσταξε να διορθώσει την οδόν του σπηλαίου, να πηγαίνουν οι αδελφοί να προσκυνώσει την ψυχική ωφέλεια και να λειτουργεί η εκκλησία του Αγίου, την οποία έκτισε μόνος του εκεί στο σπήλαιο. Ακούσαντες λοιπόν οι πατέρες συνέδραμον και καθαρίσαντες τον τόπο, θέλησαν να χτίσουν και νέαν εκκλησία επωνόματι του Αγίου, σκάπτοντες δε τα θεμέλια, ευρέθη ο τάφος του Αγίου και τα πάνσεμνα λείψαν αυτού ευωδίαν άμετρων από πνέωτα και μύρο, ενέτη 1815. Αυτό έγινε την 7η του Μαΐου, κατά την οποία εορτάζεται και αυτού η μνήμη. Χαράς λοιπόν απείρου πληστέντες και ειδοποιήσαντες εις την Λαύρα, ήρθαν οι πατέρες με λαμπάδας και θυμιάματα και μετακόμισαν τα λείψανα του Αγίου εις την Λαύρα, να αφήσαντες την σιαγόνα μόνον εις το κελίο προσαγιασμών των προσευχομένων. Πολλά δε θαύματα έγιναν τότε εις πολλούς, κατά την ανακομιδή των ιερών του λειψάνων, και εις πολλούς ήθινες έλαβαν μέρος εξ αυτών, οι άσεις διαφόρων ασθενειών ετελέστησαν. Τον δε τάφων του Αγίου εκαλόπισαν όπισθεν του Αγίου βήματος, καθώς φαίνεται και ως σήμερα. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του εναγής πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος. Ιωάννης, ο εναγής πατήρ ημών Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Ελεήμων, εγεννήθη εν έτη 525 εις την ίσον Κύπρο, εις την οποίαν και ανετράφει ως περφυτών εφθαλές και εστολισμένων τεσσαλετάς. Ο πατήρ αυτό ενάρετος άνθρωπος και επιφανής επιφάνειος το όνομα, η μητέρα του Κοσμία το όνομα. Έχουν λοιπόν ο Ιωάννης διού τους γεννήτωρας, δεν παρήλαξεν από αυτούς, αλλά μάλλον εσπούδεζε να μοιάσει σε αυτούς. Αφού δε έφτασε ο Άγιος εις μέτρων ηλικίας και επαιδεύθη καλώς τα ιερά γράμματα, τον ενήμπευσαν οι γονείς του παρά την θέλησή του, και δια να μην γίνει των γονέων του παρήκος, επήρε γυναίκα και διήγε με σοφροσύνη και εγκράτεια. Αναγκαζόμενος δε υπό των συγγενών εγέννηση και παιδεία, τα οποία με το λίγο ετελέφθησαν άωρα, ομοίως και η γηνή αυτού απήλθε προς Κύριον. Ο δε Ιωάννης ως ευγνώμων ψυχή ευχαρίστησε πολλά και δόξησε τον Θεόν ώστις και του έδωκε και τα έλαβε. Έκαμνε δε αιτία να ρητή στα αυτή την υπόθεση, συλλογιζόμενος ότι η στέρηση των τέκνων και της γυναικός τον ελίτρουσαν από την του βίου φροντίδα και μέρημα, και καθεκάς την προσύνδρευε το Θεό. Όθεν και τα σπλάγνα της Θείας Χριστότητος αυτό διανοίγονται. Δια τούτο και αυτός εκείνα κατά το δυνατόν εκμιμούμενος ανοίγει τα σπλάχνα και όλα στα στήρας και δίδει χείρα βοηθείας εις τους δεωμένους που διαμοιράζουν αυθόνως όλον του τον πλούτο. Δια την πράξη του δε ταύτην έγινε εις τους πάντας γνωστός και επίδηλος, ουχή μόνον εις τους ιδιώτες και τους άρχοντας, αλλά και έως εις την Κωνσταντινούπολη και εις τον αυτόν τον βασιλέα Ηράκλειο. Κατά τον καιρόν εκείνον ευρίσκεται χειρεύουσα από πατριάρχην η Αλεξάνδρεια. Ο δε λαός όμως επεθύμει να αξιωθεί ενός διού του καλού, ποιμένος, όθεν παρακάλεσαν τον βασιλέα να ψηφίσει τον Ιωάννη Αρχιεπίσκοπο. Ο δε βασιλεύς έστειλε ανθρώπους στην Κύπρο και τον έφεραν, τον παρακάλεσαν δε να δεχθεί την αξία, αλλά αυτός προφασιζόμενος έλεγε ότι δεν είναι το άξιος του ούτως άνθρωπος να δεχθεί τόσον βάρος και μεγαλείον επάνω. Άρχον δε της νικήτας ονόματι Πατρίκιος την αξία, αδελφός και κατά πνεύμα του Ιωάννου και φίλος του ακριβότατος, είχε θάρρος πολύ προς τον βασιλέα, γνωρίζοντα τη μεγάλη αρετή του ανδρός και αξιότερον πάντων παρακίνησε τον βασιλέα να τον αναβιβάσει στο θρόνο βιαίως, εάν δεν θα λύσει να δεχθεί με τη θέλησή του. Μεταβίας λοιπόν κατεπίστη ο Ιωάννης να δεχθεί και του βασιλικού προστάγματος. Γίνεται λοιπόν του θρόνου του Αποστόλου Μάρκου διάδοχος το 608 εις των καιρών υστερότερος, εις δε των βίων και εις τεσσαρετάς ή το αξιότερος. Ευθύς λοιπόν αφού ανέβει στο θρόνο, υγωνίζεται ο διαπαντός να ανακοινήσει του Αποστόλου Μάρκου το κήρυγμα ή να στερεώσει την Ορθόδοξον πίστη, τα δε ζυζάνια των αιρετικών να εκριζώσει τελείως. Ή το δε τότε κναφεύστης ονόματι Πέτρος, όσοι ετόλμησε να βάλει προσθήκη την αβλάσφημον εις των τρισάγιων ύμνων λέγον. Άγιος αθάνατος, ο σταυρωθείς δι' ημάς, αλλά ο Άγιος εξέβαλε το βλάσφημον τούτο δογματίζον, απαθή και αθάνατον την θεότητα, και δίδαξε το ποίμνιον αυτού να φρονεί και να πιστεύει. Όταν δε έλαβε το αξίωμα, έβρε μόνον 7 Ορθοδόξους ναούς, τους οποίους εδεκαπλασίασε, ή τι έκλεισε άλλους 63. Είχε δε μεγάλην και σπουδήν και φροντίδα να επιστρέφει προς την ευσέβεια όσους ήταν υπατημένοι εις την ως αίρεσης. Εδείκνυε δε και εις τους χειροτονίας ζήλων θερμότατων, ούτως ώστε να γίνονται αύτε χωρίς την ως πληρωμής. Άνευ δε δοκιμασίες να μην χειροτονήσουν ποτέ την.
Προπάντων δε επεμελείτο την προστασία των αδικουμένων προστάσεων του κριτάς να μην προδίδουν δια προσωποληψίαν το δίκαιο, αλλά με ζυγόν δικαιοσύνης να σταθμίζουν τας κρίσης, χωρίς να παρασύρονται ούτε από φιλίαν, ούτε από έχθραν προστινά, αλλά να κρίνωσι δίκαιο. Ταύτα μεν πάντα επεμελείτο Άγιος, εξαιρέτως όμως εσπούδαζε να σπλαχνίζεται τους ενδεείς και να θεραπεύει τους πένιτες, χωρίς να λυπείται ουδόλως τα χρήματα, αλλά εκένωσε τα ταμεία και τα έδιδε εν ελεημοσύνη. Έκτισε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πτωχοτροφία και άλλα σε ευπηρία σε καλοσύνα έκαμε αναρρυθμίτου, δίδων καθημερινώ συντηρέσει για να διακυβερνώσει του δεωμένου. Και είχεν για όλου, για χείρε, για ορφανά. Όσοι δε κληρικήσαν πτωχή ελάμβαναν παρά αυτού, τα προσχρίαν και ουχή μόνον ει αυτού έδιδεν, αλλά και ει του επισκόπου, ει όσου δηλωνότι δεν έφτρωνε δαπάνε να πορεύουν. Αλλά τι ταύτα πάντα προ τη μεγάλη θάλασσα τη πλουσία αυτού προαιρέσεω, και το αχανέσει την ο πέλαγος της πιστότητος, καταλήθειαν άλλος Νίλος ήτο εις το σούτον αναρρύθμιτον έλεος, όχι μόνο ποτίζονος εκείνος την Αίγυπτον, αλλά με όλας του τας αγαθοεργίας. Τον καιρόν εκείνον ελεηλάτησαν την Συρίαν υπέρσε και εχμαλώτησαν όχλων αμέτρητων από τους οποίους συνδυνήθησαν και έφυγον πολλοί άρχοντες ομού και αρχόμενοι ως και κληρικοί και επίσκοποι. Ήτινες ακούοντες την φήμη του Πατριάρχου, έδραμον ως περισλημένα και καταφυγήν μόνιμον, ζητούντες ικανήν ελεημοσύνη τους οποίους με τα φόβου θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε. Όλους εκείνους ο πλούσιος εκείνος και ασθενοχώρητος εστιάτων εδέχθη με ηλαρότατον πρόσωπο, τους παρηγόρησε ενός πατήρ φιλότεκνος και πλουσίος και δαψιλός ηλέησεν, οχι ως ξένους και παρήκους, αλλά ως αδελφούς και τέκνο. Χαρίζον εις αυτούς τας προσχρίαν και μη αποβλέπων προς το πλήθος των δεωμένων, αλλά προς τον πλουσιόδωρον Θεόν, τον ανοίγοντα χείρα και πατή ζώο ευδοκίερ μεταδίδοντα. Τους δε πληγωμένους έβαλε εις πανδοχεία, προστάσουν τους πανδοχείς να τους επιμεληθούν με ιατρίας αναγκαίας και να μην τους βιάσουν να αναχωρήσουν. Εις δε τους υγιείς επρόσταξε να δίδεται καθεκάστην ορισμένων ποσών, των δε γυναικών να δίδεται διπλούν, λέγον ότι οι γυναίκες έπρεπε να ενισχύονται περισσότερον, διότι δεν δύναται να γυρίζουν σε διαφόρους τόπους χωρίς κίνδυνον ως περί άνδρας. Ήρθον το δε και τινές ναι, οι οποίοι εφορούσαν στολίδια κατά την συνήθεια των γυναικών, ήσαν δε καλά ενδεδειμένε, τα οποία βλέποντες η διανομή του Πατριάρχου είπαν αυτό. Δέσποτα Άγιο, φαίνεται μη ότι δεν πρέπει να δίδουμε ελεημοσύνη των τιού του. Ο δε Άγιος τους παρετήρησε με αυστηρό βλέμμα, λέγον εις αυτούς. Εάν θέλετε να διαμοιράζετε του Χριστού των πλούτων, κάμνετε με απλότητα την εντολή αυτού την λέγουσα. Παντί το ετούτη σε δίδου. Εάν δε ερευνάτε τίνος να δίδετε και τίνος σου χει γινώσκεται ότι μήτε ο Θεός, μήτε εγώ έχομαι χρίαν από υπηρέτες του. Εάν ήσαν ειδικά μου αυτά τα χρήματα τα οποία δίδετε, ίσως τα ήθελα λυπηθεί, αλλά επειδή είναι χαρίσματα και δωρεέ του δεσπότου, πρέπει είναι εις το πράγμα του να φυλάτετε το πρόσταγμα απαρασάλλητο. Μου θετήσας λοιπόν αυτούς, είτε ταύτα, είπε ταύτα προς εκείνους, ήτινες, έκαστος εξ αυτών πλησίων αυτού εθαύμαζον την έφραχνο γνώμη. Όταν ήμουν ετών 15, είδα τη νύχτα εις το όραμά μου μίαν ωραιωτά την κόρη. Υπέρ των ήλιων λάμπουσα, ή της ήτο εστολισμένη, θαυμασιότατα έχωσα εις την κεφαλήν στέφανον από κλάδων ελέας. Στάσα δε αύτη έμπροστε της κλίνης μου, με ήκησε εις το πλευρόν και εξύπνησα. Ειδών δε αυτήν και ο φθαλμοφανός ηγέρθη της κλίνης, πήγα στο σημείο του Τιμίου Σταυρού και της λέγω: «Τι είσαι και πώς ετόλμησες να έρθεις εδώ να με εξυπνήσεις?» Η δε μη δίεσεν ολίγον και μη λέγει: «Εγώ είμαι η πρώτη θυγάτη του μεγάλου βασιλέως. Ταύτα ακούσας εγώ την επροσκύνησα με ευλάβεια. Η δε πάλιν είπε: «Εάν φιλιωθείς με τεμού, εγώ θα σε υπάγω έμπροσθεν του βασιλέως να σε αγαπήσει πολλά, ότι άλλωστης δεν έχει τόση παρησία προς αυτόν ως εγώ. Ή της τον έκαμα και κατέβη από τον ουρανού στην υγιή και έλαβε σάρκα για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Συλλογιζόμενος δε εγώ περί του ποια είναι η φανίσα, εγνώρισα ότι ήτο η ελεημοσύνη, ή της έκαμε τον Πανάγαθον Θεό να σαρκωθεί δια την ημετέραν αγάπη. Τότε λοιπόν έσπευσα προς την εκκλησία επειδή ήτο η ώρα του όρθου, καθοδόν με υπήρησε πτωχός της και παγωμένος από το ψύχος. Εγώ δε εκδύω με ευθύ στο ημάτιο ενώ περεφόρουν και δίδω τούτο εις αυτόν δια να γνωρίσω δε αν ήτο η οπτασία την οποία είδα αληθινή, δεν ήμουν ακόμη στην εκκλησία φθασμένος και έρχεται προς με άνθρωπος της εμπεδημένος στολήν λευκή και δίδει με 100 χρυσά νομίσματα τυλιγμένα εις μανδύλιον λέγονται. Δέξε τα αυτά, διαμήρασέ τα ως βούλες. Μόλις εγώ έλαβα αυτά, έγινε άφαντος εκείνος ώστε τα έδωκα.
Τότε εγώ είπα, αληθίσει το η οπτασία μου. Από τότε δε και έμπροσθεν όταν έδιδε την άλλη λαιμοσύνη, έλεγα όλοι στον εαυτό μου. Τώρα αναδίδω, εάν μου δώσει ο Κύριος εκατανταπλασίωνα κατά την υπόσχεση. Ούτω λοιπόν δοκιμάζουν τον Θεόν επεβεβαιώθην με το έργο μη διάκης και λάμβανα περισσότερα από όσα έδινε. Όθεν, καταμεμφόμενος, έλεγον προς τον εαυτόν μου, πάυσε ψυχή μου και μην πειράζει τον απείραστο. Μόνον δούλευσε αυτό είναι απλότητο, επειδή τόσας φοράς επιστώθη στην αλήθεια. Λοιπόν, δεν θέλω πλέον να ακροαστώ τους ολιγοπίστους υπηρέτας μου, αλλά να δίδω εκάστο ελεημοσύνη αυθονοπάρω. Βλέπον ξένος της του Αγίου την άμετο χριστότητα, η θέλησε να τον δοκιμάσει. Όταν επήγαινε να επισκεφθεί τους ασθενείς των νοσοκομείων, είχε δε συνήθεια να κάνει τούτο Άγιος τρεις της εβδομάδος. Τον υπήτησε λοιπόν ο ξένος εκείνος στον δρόμο και του λέγει: «Ελέησον με δέσποτα τον εχμάλωτο». Ο δε Άγιος είπε στον διανομένα του δώσει έξι νομίσμα. Λαβών δε αυτά ύλαξε το φόρεμά του και προλαμβάνει εις άλλων τόπων τον Άγιο, ζητών και πάλιν ελεημοσύνην και λέγον εις αυτόν ότι είχε μεγάλη χρεια. Ο δε διανομεύσε πλησίασε και λέγει στον Άγιο: «Εκείνος ως της έλαβε τα έξι νομίσματα είναι δέσποτα». Ο δε Άγιος προσεποιήθη ότι δεν το ήξευρε και του έδωσε άλλα έξι, τα οποία λαμβάνουν έστρεψε εις ολίγην ώρα πάλι μετασχηματιζόμενος και ζητών και πάλιν ελεημοσύνην. Ο δε υπηρέτης είπε προς τον Άγιο: «Εκείνος ο πρώτος είναι ως της ήλθε δεις και σε υπάτησε ως πονηρός». Τότε ο πραότατος Πατριάρχης δεν εσκανδαλίστη ουδαμός κατά του τοχού, αλλά θέλουν να νικήσει τον εαυτόν και να μην αμελήσει της ελεημοσύνης το έργο, είπε εις τον υπηρέτη: «Δώσ' του δύο φοράς περισσότερα από όσα του έδωσες πρώτερον, μήπως και είναι ο δεσπότης μου Ιησούς Χριστός και ήλθε με το πτωχικό του το σχήμα να με δοκιμάσει». Ευθύς δε ο Ιωάννης έγινε Πατριάρχης, προσεκάλεσε τους οικονόμους της Εκκλησίας όσοι είχαν αξιώματα και λέγει σε αυτούς εις επίκον πάντα: «Αδελφοί, δεν μου φαίνεται πρέπει να φροντίσουμε για άλλα πράγματα πριν ή φροντίσουμε για το Χριστό μας. Υπάγετε λοιπόν, ερευνήσατε όλη την πόλη και φέρετε μου για γραμμένα πάντων των κυρίων μου τα ονόματα. Ιδέα ακούσατε στη υπόρουν και θαύμαζον, μη δυνάμενοι να εννοήσουν το λόγο του, εζήτησαν δε να τους εξηγήσει το λεγόμενο την ακρίβεια». Ο δε ο Ιωάννης είπε: «Εκείνους τους οποίους εσείς καλείτε πτωχούς, τούτους εγώ ονομάζω αυθέντες. Και αντιλήπτορας ότι αυτοί δύναται να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν βασιλεία την επουράνη. Πορευθέντες λοιπόν έγραψαν όλους τους μένιδας και ευρέθησαν 7.500, τον οποίον επρόσταξε να δίνουν κάθε μέρα ικανή ελεημοσύνη να πορεύονται στα σανακαίας κρύας. Τούτου δε γενωμένου εισήλθεν στην εκκλησία με τους κληρικούς και το λαό όλων και έλαβε την αξία εκχειρός κληρίου. Διεπαύριον έστειλε ανθρώπους να εξετάσουν όλα τα μέτρα, τα ζυγεία και τα σταθμά της πόλεως, για να είναι όλα όμοια και δίκαια, με τα οποία να πολλώσει και να αγοράζουσε. Έδωκε δε και πρόσταγμα γραπτών των δούλων του Ιησού Χριστού, ότι εγώ Ιωάννης ο ελάχιστος». Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδαμε το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθεία, διαίρετον τριάδα προσκυνών. Αυτή γαρή μας εσώσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αφράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών Φρεκτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε, ελέησον. Μέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετις άμενε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή του μου, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ειρήνη προέλθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. Ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τις επισήμπευθόντες όσων των λαών σου και ευλόγησον την πληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγίες τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξουσαν αν θεϊκής δυνάμη και μη εγκαταλείψει εμάς σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει
τη άρχου συμμών το στρατό και πατή του λαού, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδέρμα τέλειων, άνωθεν στην καταβαίνωξη του πατρός των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπουμε, το πατρί και το αιώ και το αγίο πνεύμα την νίκαια, η και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει τη τιμή και ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωντόφου τάφου, προστασίες του τιμήν επωρανίων θείων αερών αέλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών, Ισιδώρων, Πιλουσιώτου και Χιοπολίτου, Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρους και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, του Ιησού και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νίλου του Μυροβλήτου, όν τη μνήμνη επιτελούμε, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Ξουστόμου και την Θεία Μυσταγωγία να πεταλέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεείς και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδωρικάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λειτουργικάβητου, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδωρέας κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδώρων. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύει ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Here